υπέρ της εφαρμογής σχεδίου δράσης για την προστασία της νήσου Χρυσής, χωρίς όμως να διακοπεί η ήπια τουριστική εκμετάλλευση, τάχθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στο πλαίσιο συνάντησης που είχε στην Ιεράπετρα με το Δήμαρχο και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Πρέπει να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα, το αρχαιολογικό αποτύπωμα που υπάρχει, είναι περιοχή χαρακτηρισμένη μάλιστα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιδιαίτερου κάλους. Θα πρέπει να γίνει σε συνθήκες ενίσχυσης των μέτρων προστασίας και φύλαξης του νησιού, έτσι ώστε να συνεχιστεί κανονικά η ήπια μορφή εκμετάλλευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Ο ίδιος αναλαμβάνει, όπως είπε, πρωτοβουλία για τη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων στην Αθήνα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με στόχο να βρεθεί από κοινού χρυσή τομή, καθώς η νήσος αποτελεί τον κυρίαρχο πόλο έλξης για τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Το νησί είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Η Ιεράπετρα αναπτύσσεται τουριστικά τα τελευταία χρόνια και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κλείσει αυτή τη στιγμή αυτός ο τουριστικός προορισμός. Κάθε απόφαση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και γι' αυτό και εγώ θα αναλάβω πρωτοβουλία τις αμέσως επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Αθήνα, στο αρμόδιο Υπουργείο, παρουσία βεβαίως και της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, του Δημάρχου της Ιεράπετρας, αλλά και των φορέων, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Από την Ιεράπετρα που βρέθηκε, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Τουρισμού με θέμα την κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και την ενεργοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καλύτερη διαχείριση των ροών της κρουαζιέρας. Προχωράει στην εφαρμογή μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καλύτερη διαχείριση των ροών της κρουαζιέρας. Αυτό θα αναβαθμίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό το τουριστικό προϊόν της κρουαζιέρας. Θα βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός τροφοδοσίας στα κρουαζιερόπλα. Στη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αναφέρθηκε στις προτάσεις για χρηματοδότηση έργων που έχουν κατατεθεί στα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και την υλοποίηση εκείνων που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας.